Των προγραμματικών δηλώσεων αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα βήμα για την παρουσίαση του οδικού χάρτη της κυβέρνησής μας τόσο συνολικά όσο και ανά τομέα ευθύνης του καθενός μας. Είναι μια ευκαιρία να εκπέμψουμε προς κάθε κατεύθυνση εντός και κυρίως εκτός συνόρων το μήνυμα της εμπέδωσης της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στη χώρα μας μετά και τις τελευταίες εθνικές εκλογές, δίνοντας το έναυσμα για την επανεκκίνηση της Ελλάδας σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ένα σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που συνιστά αναμφίβολα βάση και εχέγγυο για μια εξωστρεφή, δυναμική εξωτερική πολιτική, προϊόν παράλληλα ευρύτερων εγχώριων πολιτικών συνενέσεων, η οποία θα αποβλέπει στην ενίσχυση της σχέσης των Ελλήνων της Διασποράς με τη μητέρα πατρίδα, στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας μας και του εθνικού μας brand name, για να χρησιμοποιήσω ένα αγγλοσαξονικό όρο από τη στρατηγική των επιχειρήσεων, στην επανατοποθέτηση της Ελλάδας σε πολλαπλά επίπεδα στο διεθνές περιβάλλον. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις που θα προωθήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, αποτελούν την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Με όχημά μας το ανεκτήμητο δυναμικό κεφάλαιο των Ελλήνων της Διασποράς, συνεχίζοντας τη διαχρονική προσπάθεια της πολιτείας για την αλληλεπίδραση του απόδημου ελληνισμού με την Ελλάδα, ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να αφήσουμε στη λύθη το Brexit και να εστιάσουμε στο Reform, Greece Reforms, στέλνοντας μήνυμα ισχυρής μεταρρυθμιστικής βούλησης σε όλο τον πλανήτη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Διασπορά αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας μας. Αποτελεί μέρος της εθνικής μας ταυτότητας, των επιτευγμάτων και της διεθνούς εικόνας μας. Η ύπαρξή της είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς ιστορίας μεταναστεύσεων που για τους περισσότερους δεν ήταν θέμα επιλογής. Έχοντας φτάσει στον 21ο αιώνα, είχαμε πιστέψει ότι εκείνες οι περιστάσεις ανήκαν στο παρελθόν. Όμως η οικονομική κρίση του 2008 συνετέλεσε στο να στερηθεί ο λαός μας και ιδιαίτερα οι νέοι μας στις θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες που τους αξίζουν. Από την αρχή της θητείας της, η κυβέρνηση έχει λάβει τη στρατηγική απόφαση να επενδύσει τον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για την ανοικοδόμηση της εικόνας της Ελλάδας διεθνώς. Πιστεύω όμως ότι η στρατηγική μας και η τεράστια προσπάθεια που απαιτείται για την υλοποίησή της θα δικαιωθούν πλήρως όταν η πολιτική μας δώσει τα πρώτα απτά δείγματα. Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι αρμόδιοι υπουργοί έχουμε ανοίξει ένα διάβλο διαλόγου με τους ομογενείς σχετικά με την απόδοση κινήτρων για την ενθάρρυνση της Διασποράς να καταστεί πιο ενεργά μέρος των εθνικών προσπαθειών για τη δημιουργία επενδύσεων. Στις χώρες όπου διαβιούν οι ομογενείς, μπορούμε με τη δράση μας να επεκτείνουμε την πρόσβασή μας στην τοπική αγορά. Οι ομογενείς, διαθέτοντας τη διτή εμπειρία, είναι εξαιρετικοί πρεσβευτές και ικανοί διαπραγματευτές. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διαμορφωθούν επιχειρηματικά δίκτυα και να επηρεαστεί θετικά η άμεση ροή ξένων επενδύσεων προς την Ελλάδα μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της ενεργοποίησης των απαραίτητων μηχανισμών. Όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι Έλληνες του εξωτερικού θα πρέπει να ειδωθούν όχι μόνο ως πηγές χρηματοδότησης, αλλά κυρίως ως εταίροι για την ανάπτυξη. Μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ του Εθνικού Κέντρου και της Ελληνικής Ομογένειας είναι σκόπιμη και επίγουσα. Η στρατηγική εμπλοκή της Διασποράς, που θα είναι εδρεωμένη σε μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ικανότητα εκτίμησης των αναγκών, με σαφή έμφαση στη μεταφορά πληροφοριών και δεξιοτήτων, θα μπορούσε να αποτελέσει το σημείο έναρξης. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι ελληνικής καταγωγής επιστήμονες στον απεγκλωβισμό από την κρίση, με δεδομένη τη σημασία της επιστήμης και της τεχνολογίας στη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης και την οικονομική ανάπτυξη. Η επιστημονική συνεργασία και η μετατροπή του brain drain σε brain circulation μεταξύ της Διασποράς και της Ελλάδας μπορεί να επηρεάσει θετικά την κατάσταση των διακρατικών κοινοτήτων. Ως εκ τούτου, η χρήση των δεξιοτήτων των Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό είναι σύμφωνη με την κατεύθυνση της αναψυξιακής πολιτικής και θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για εξειδικευμένους επιστήμονες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ,
Εργαζόμαστε για μια αμφίδρομη, στενότερη και ουσιαστικότερη σχέση μεταξύ των Ομογενών και του Μητροπολιτικού Κέντρου, επιδιώκοντας αφενός την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων και την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων τους, όπως η εκπαίδευση, τα φορολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα, η ψήφος του απόδημου ελληνισμού και αφετέρου τη δυναμικότερη συμβολή τους στην υπόθεση της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, την ανάπτυξη του τουρισμού, την προσέλκυση επενδύσεων και ακόμα την πολιτιστική διπλωματία. Στο πλαίσιο αυτό, με νομοθετική παρέμβαση και επιδιώκοντας τη μέγιστη πολιτική συνένεση, αναθεωρούμε το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας του Συμβουλίου του Απόδημου Ελληνισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημοκρατική αυτοοργάνωση του θεσμού, την ενίσχυση του κύρους του και της αποτελεσματικότητάς του εντός και εκτός συνόρων. Με το Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι το καθήλυ αρμόδιο, ήδη έχουμε αρχίσει τη συζήτηση ως προς το θέμα της ψήφου των Ελλήνων της Διασποράς και ευελπιστώ ότι σε επόμενο στάδιο θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε και με τα κόμματα και να παρουσιάσουμε θέσεις για το ζήτημα αυτό. Υλοποιούμε αναβαθμισμένα προγράμματα φιλοξενίας με στοχευμένες δράσεις και με την πρόβλεψη διατήρησης της επαφής με τους συμμετέχοντες, καθώς και την επιστημονική αξιοποίηση των συμπερασμάτων. Ένα γεγονός, ειδικά η αξιοποίηση, που έλειπε στο παρελθόν. Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι στον τομέα αυτό της εξωτερικής μας πολιτικής για τον ελληνισμό της Διασποράς θα αξιοποιήσουμε και θα συνεχίσουμε τις πολιτικές που διαχρονικά και συνενετικά έχουν εφαρμοστεί από την πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων, καθώς αυτές έχουν διαμορφωθεί και μέσα από τη λειτουργία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Βουλής για τον ελληνισμό της Διασποράς. Η πολιτική των ευρύτερων συνενέσεων, και επιτρέψτε μου να το τονίσω ειδικά για τον τομέα αυτό, θα είναι το κύριο μέλημά μας και ζητούμε τη δημιουργική συνεισφορά και των άλλων πολιτικών κομμάτων σε αυτή την κατεύθυνση. Πολιτιστική διπλωματία. Όσο αφορά τώρα την πολιτιστική διπλωματία, που επίσης εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των δικών μου, παρά τα ισχυρά πολιτιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, αυτός ο τομέας παρέμεινε μέχρι σήμερα ανεμικός. Η ανάπτυξή του οφείλει να ξεκινήσει από την κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρει, γιατί βοηθά στη δημιουργία μιας βάσης της εμπιστοσύνης με τους άλλους λαούς, που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να αξιοποιήσουν για την επίτευξη πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών συμφωνιών. Δημιουργεί σχέσεις με έθνη και λαούς, οι οποίες υφίστανται πέρα από τις αλλαγές κυβερνήσεων. Μπορεί να προσεγγίσει σημαίνοντα μέλη ξένων εταιριών ευκολότερα από μέσω παραδοσιακών διπλωματικών οδών. Ένας άλλος κρίσιμος τομέας, ειδικά προνομιακός όμως για τη χώρα μας, είναι ο τομέας της θρησκευτικής διπλωματίας. Η δυναμική επανεμφάνιση της δημόσιας θρησκείας στην παγκόσμια σκηνή έχει πολύπλοκες επιπτώσεις. Οι θρησκευτικοί παράγοντες συνεισφέρουν μια νέα διάσταση εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης και ως εκ τούτου αυξημένης επιρροής στη διπλωματική διαδικασία. Είναι σεβαστοί, συχνά ακόμα και ως παγκόσμια πνευματικά πρότυπα και μπορούν να καθοδηγήσουν ευκολότερα. Αυτό τους δίνει τεράστια επιρροή σε ορισμένες πολιτικές εξουσίες. Η θρησκεία αποτελεί καθοριστική σημασία διπλωματικό πόρο ως πηγή μείζωνος επιρροής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη φέρουν μαζί τους στη διπλωματική διαδικασία απτούς πόρους, όπως η εξουσία και το κεφάλαιο, οι θρησκευτικοί παράγοντες φέρνουν άειλους πόρους, όπως ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση. Και οι δυο μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά για την ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή κοινότητα. Να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, νομίζω είναι σημαντικό είναι για τις προγραμματικές δηλώσεις και είναι ο μπούσουλας του Υπουργείου. Σε ένα λεπτό τελειώνω. Στην κατεύθυνση αυτή, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εργαζόμαστε διοργανώνοντας ως Υπουργείο Εξωτερικών στις 18 με 20 Οκτωβρίου στην Αθήνα διεθνή διάσκεψη με θέμα θρησκευτικός και πολιτιστικός πλουραλισμός και ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή, εκκινώντας έναν περιεκτικό και σφαιρικό διάλογο με έμφαση στην ανθρωπιστική κρίση που βιώνει η πληθυσμή των περιοχών της Μέσης Ανατολής. Και δύο λόγια για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση του εξωτερικού. Η εκπαιδευτική πολιτική μας είναι απαραίτητο στον τομέα αυτό να συνδυαστεί από τώρα με μια σειρά μέτρων που θα προσαρμόζουν στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και πολιτισμικές συνθήκες των Ελληνόπολων του εξωτερικού και αυτών που αλληνοστούν, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα μορφωτικά περιεχόμενα και τις μεθόδους διδασκαλίες. Βέβαια, σε αυτό μεγάλο ρόλο παίζουν και οι διακρατικές συμφωνίες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πιστεύω ότι η ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων της πολιτείας από κοινού με την κινητοποίηση του ελληνισμού της Διασποράς αποτελούν την καλύτερη βάση για ένα νέο ξεκίνημα. Γι' αυτό εργαζόμαστε και γι' αυτό θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο.